είναι λευκή, ακροδεξιά, ρατσιστική τρομοκρατία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ξέρουν ο δράστης που έχει συλληφθεί και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Είναι Αυστραλός πολίτης, δεν είναι Νεοζηλανδός. Ήταν άγνωστος στις υπηρεσίες ασφαλείας και των δύο χωρών. Δεν ήταν θεσιμασμένος δηλαδή. Αλλά όλο του το προφίλ, δηλαδή ότι κατέβηκε οπλισμένος με στολή παραλλαγής, δύο γεμιστήρες άδειασε και ήταν τόσο σαδιστής, τόσο διεστραμμένη προσωπικότητα, ώστε μετέδιδε σε live streaming, είχε κάμερα μαζί του δηλαδή, και μετέδιδε σε ζωντανή μετάδοση, αν επιτρέπεται αυτό το οξύμορο, τη σφαγή που προκάλεσε, έτσι ανέτεια και απρόκλητα, στα δύο τζαμιά. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ακροδεξιό τρομοκράτη, αυτό είναι γνωστό. Έχει βγάλει και κάποιο σαν μανιφέστο, από ό,τι λένε, δεν το έχουμε δει ακόμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, θα το δούμε φαντάζομαι στην πορεία. Είναι δηλαδή κάτι σαν την επίθεση που είχε γίνει και που είχε συγκλονίσει πάλι την παγκόσμια κοινή γνώμη, θα θυμάστε κύριε Σαχίνη, τον Ιούλιο του 2011 στην Νορβηγία, του Μπρέιβικ, ενός άλλου λευκού ακροδεξιού ρατσιστή. Εκείνη τη φορά δεν ήταν εναντίον μουσουλμάνων, ήταν εναντίον μιας κατασκήνωσης της νεολαίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Νορβηγίας, που τους κατηγορούσε ότι ανοίγουν τις πόρτες στους μετανάστες και αποδιαρθρώνουν την κοινωνία κλπ. Πείτε μου κάτι, κύριε Παπακοσταντή. Η έκπληξη, ξέρετε κύριε Σαχίνη, ότι η Νέα Ζηλανδία είναι μια χώρα που δεν έχει ζήσει τέτοια πράγματα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχει ένα υπόβαθρο, έχει 1% μουσουλμανικό πληθυσμό από ό,τι λένε, αλλά έχει ένα υπόβαθρο. Τι υπόβαθρο, δηλαδή 1% πληθυσμό και είναι πρόβλημα οι μουσουλμάνοι σε αυτή την κοινωνία. Η Νέα Ζηλανδία, ξέρετε κύριε Σαχίνη, από τις πιο κοσμικές, για να μην σας πω η πιο κοσμική κοινωνία του δυτικού, δεν είναι στη Δύση βέβαια, γεωγραφικά, αλλά στο δυτικό πολιτισμό γενικότερα. Ακόμα πιο κοσμική και από τη Γαλλία δηλαδή. Το 42-45, κάπου εκεί μέσα, της 100% του πληθυσμού δηλώνουν άθη. Το 75% είναι λευκοί, δηλαδή απόγονοι των Άγγλων μεταναστών απίκων που κατέκτησαν τη Νέα Ζηλανδία. Και η μεγαλύτερη μειονότητα είναι οι Μαωροί, οι Ιθαγενείς δηλαδή, που συνεχίζουν και υπάρχουν, δεν είχαν την τύχη της άγριας γενοκτονίας που είχαν στην Αμερική, στον Καναδά κλπ. Οπότε προκαλεί πραγματική κατάπληξη το γεγονός ότι αυτή η τύφλωση της Ισλαμοφοβίας και του ρατσισμού έπληξε την μουσουλμανική κοινότητα, η οποία είναι απολύτως ειρηνική, δεν έχει καμιά σχέση με τρομοκρατίες και τέτοια πράγματα. Και δείχνει πού μπορεί να φτάσει ο ιδεολογικός φανατισμός της άκρας δεξιάς. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Το γεγονός ότι μέσα στο ένα από τα δύο τεμένη που έγινε η σφαγή, οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχε η εθνική ομάδα του κρίκετ του Μπαγκλαντές, λέει κάτι ή όχι? Από ό,τι άκουγα τουλάχιστον στο BBC και στην Deutsche Welle, την κλείτωσαν διότι δεν είχαν μπει μέσα. Ήταν σε ένα γειτονικό μπαρ, κάτι τέτοιο ας πούμε, και δεν είχε κανένα νεκρό από αυτούς, ούτε τραυματία. Και νομίζω ότι δεν μπήκαν, ήταν να μπουν και δεν μπήκαν. Όχι, είπα μήπως συνδεόταν με τις κόντρες Πακιστάν, Ινδίας, Μπαγκλαντές, αλλά όχι, μάλλον ήταν συμπτωματικό. Γιατί τώρα ένας χριστιανός λευκός Αυστραλός, τώρα να ευαισθητοποιείται τόσο πολύ για τις... Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση. Μάλιστα. Θα δούμε βεβαίως, δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τίποτα, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Κύριε Παπακοσταντίνου, καιρός τεράτων είναι και ξέρετε, δεν είναι... αυτή είναι η πιο ακραία του έκφανση, αλλά... Και στην Ευρώπη δεν ζούμε. Ζούμε μια περίεργη κατάσταση. Αυτό ήθελα να πω. Με προλάβατε, κύριε Σαχίνη, διότι αν αυτό γίνεται στη Νέα Ζηλανδία, που είναι στην άκρη του κόσμου, δεν επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, δεν έχει μεταναστευτικό πρόβλημα. Σκεφτείτε τι γίνεται στην Ευρώπη τώρα, που οι μουσουλμανικές μειονότητες είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι κομμάτια στη Γαλλία, ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής εργατικής τάξης της Γαλλίας, έτσι. Και σκεφτείτε τι φαινόμενα μπορεί να αντιμετωπίσουμε στις δικές μας κοινωνίες, τις ευρωπαϊκές. Και από αυτή την άποψη, τα φαινόμενα της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, ειδικά σε χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, δεν μπορούν να υποτιμηθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, ας πούμε και δύο κουβέντες για το θέμα. Βέβαια, η επικαιρότητα μας έστρεψε αλλού, αλλά για το θέμα για το οποίο σας είχα ζητήσει σήμερα να βγούμε να συνομιλήσουμε, είναι με αφορμή το Brexit. Δένουν όλα με έναν τρόπο, γιατί ο κόσμος είναι σε κρίση παράκρουση και οι ισμοί είναι αυτοί που θριαμβεύουν. Αλλά με το Brexit, τι γίνεται και κυρίως με αφορμή το Brexit, τι καταλαβαίνουμε πια για αυτή την Ευρώπη και αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε τώρα, κύριε Σαχίνη, γιατί ξέρετε το Brexit έχει γίνει ένα ψυχόδραμα σε πολλές συνέχειες. Πολλοί κόσμοι μπορεί να το έχει βαρεθεί κιόλας, γιατί είναι 2,5 χρόνια τώρα που για Brexit ακούμε, Brexit δεν βλέπουμε, ψηφοφορίες στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες.
Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί σε μια διαφορία, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη για το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον όλου του κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα? Τώρα βρισκόμαστε μετά από τις τρεις διαδοχές ψηφοφορίες, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Βρισκόμαστε στο Brexit που ήταν να γίνει 29 Μαρτίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες τώρα, έτσι. Υπάρχει ψηφισμένος νόμος του Βρετανικού Κοινοβούλιου που λέει ότι 29 Μαρτίου είχαν ορίσει και ώρα. Δεν θυμάμαι ποια ώρα ήταν, μεσημέρι, μου φαίνεται. Μεσημέρι, καλά το λέτε. Νομίζω μεσημέρι, όταν χτυπήσει 12 φορές το Big Ben, έτσι το ρολόι. Φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ψηφισμένος νόμος και ισχύει μέχρι στιγμής, έτσι. Ωστόσο, χτες το βράδυ, η Βουλή των Κοινοτήτων, με πρόταση της κυβέρνησης της κυρίας Τερέζα Μέι, ψήφισε ότι αναβάλλεται τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τι θα πει τουλάχιστον? Και καταρχήν, γιατί οδηγήθηκε σε αυτό? Δεν ήθελε αυτή η εξέλιξη η Μέι. Αλλά την Τρίτη είχε καταψηφιστεί για δεύτερη φορά με μεγάλη πλειοψηφία από τη Βουλή των Κοινοτήτων το δικό της σχέδιο για τον Brexit από διάφορες πλευρές. Και από αυτούς μέσα από το δικό της το κόμμα που δεν το θεωρούσαν αρκετά σκληρό το Brexit, θεωρούσαν ότι είναι μισό Brexit, αλλά και από τους εργατικούς, τους Σκοτσέζους και τις άλλες ομάδες της αντιπολίτευσης που θέλουν είτε πιο μαλακό Brexit, να μείνει δηλαδή η Βρετανία τουλάχιστον στην Τελωνιακή Ένωση ή και στην Ενιαία Αγορά όταν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή άλλοι που θέλουν, αν και είναι η μειοψηφία αυτή, να ανατρέψουν το Brexit με ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Καταψηφίστηκε λοιπόν η πρότασή της την Τρίτη. Την Τετάρτη η Βουλή των Κοινοτήτων αποφάσισε ότι δεν θέλει Brexit χωρίς συμφωνία με τις Βρυξέλλες, άτακτο Brexit δηλαδή, και χτες αποφάσισε ότι με βάση τα δύο προηγούμενα ζητάει παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τώρα, πού βρισκόμαστε θα με ρωτήσετε και τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Από εδώ και μπρος η Μέι θα προσπαθήσει, μέχρι τώρα οι προφορίες λένε την Τρίτη, το αργότερο πάντως μέχρι την Τετάρτη που μας έρχεται, για τρίτη φορά να περάσει αυτό, να νεκραναστεί στο σχέδιο της και να το περάσει από τη Βουλή των Κοινοτήτων για το Brexit και μετά να πάει στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής 21 και 22 Μαρτίου να εξασφαλίσει και από εκεί το OK με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αφού γίνουν κάποιες τεχνικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αν δεν γίνει όμως αυτό, τότε θα αναγκαστεί η Βρετανία να ζητήσει μεγαλύτερη παράταση, που σημαίνει ότι το Brexit παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες, θα αρχίσει ένας καινούριος κοινοτενής γύρος διαπραγματεύσεων και σε αυτή την περίπτωση τα σενάρια για ματέωση του Brexit μέσω ενός δεύτερου δημοψηφίσματος θα κερδίσουν έδαφος. Μισό λεπτό τώρα. Μέσα σε όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, ας πάμε στην ηπιότερη, εντός εισαγωγικών, έχουμε χάσει την μπάλα, εκδοχή του Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι το Μάιο θα ψηφίσουν για ευρωβουλευτές? Όχι, δεν σημαίνει, διότι καταρχήν δεν θα έχει αναλάβει το Κοινοβούλιο, οπότε και νομικά δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα ούτε για την Βρετανία ούτε για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ξέρετε, άμα δεν συμμετάσχει η Βρετανία και δεν ορίσει ευρωβουλευτές με κάποιο τρόπο, τότε θα υπάρχει και νομικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί κάποιος να πάει στο δικαστήριο και να ακυρώσει αποφάσεις που δεν το συμφέρουν. Οπότε πρέπει να συμμετάσχει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση όχι, θα εξαιρεθεί. Κοιτάξτε, μπορεί να βρεθεί λύση στο πρόβλημα των ευρωεκλογών. Δεν είναι αυτό το κυριότερο. Όχι, δηλαδή, το θέμα στην περίπτωση θα μπορούσε να ορίσει αντιπροσώπηση. Θυμάστε, κύριε Φαχίνη, ότι στην αρχή και εμείς εδώ, στις πρώτες ευρωεκλογές, αν και πιο μικρός από μένα, ορίζανε με βάση την αναλογική δύναμη των κομμάτων στην Ευρωβουλή. Αλήθεια είναι αυτό. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πως αν πάει για δύο χρόνια ακόμα, έχει ήδη δηλαδή πάει 2,5 χρόνια έτσι από το που ψήφισαν οι Βρετανοί να φύγουν και δεν έχουν φύγει. Αν πάει άλλα 2-4,5, θα. Δηλαδή περισσότερο από ό,τι κράτησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος σχεδόν. Δηλαδή τότε πάει σε ελληνικές καλένδες. Αν βγάλουν και ευρωβουλευτές, σημαίνει πως ακόμα περισσότερο ξεφτιλίζεται η υπόθεση του Brexit και θα οριμάσει, αν θέλετε, η υπόθεση της ανάκλησης με δεύτερο δημοψήφισμα. Αυτή, αν θέλετε, ήταν και η στρατηγική που πρότεινε ο Άλεστερ Κάμπελ, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ήταν ο επιτελάρχης του Τόνι Μπλερ. Ναι. Έτσι, ο εκπρόσωπος τύπου και ο πολιτικός του εγκέφαλος, που έλεγε πώς θα ανατρέψουμε τον Brexit. Δεν μας παίρνει κατευθείαν να πάμε για δημοψήφισμα τώρα, διότι αυτό θα φανεί σαν βιασμός της ψήφισης του λαού, κρίση της δημοκρατίας, το πολιτικό σύστημα θα αντιδράσει πάρα πολύ, ο κόσμος θα υπάρξει σε οξύτατη πόλωση. Αλλά πρέπει να πάμε σε τρεις φάσεις. Πρώτον, να απορρίψουμε το σχέδιο της Μέι. Δεύτερον, να απορρίψουμε την έξοδο χωρίς συμφωνία. Τρίτον, να την αναστείλουμε όσο γίνεται περισσότερο την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σιγά σιγά να οριμάσει στην κοινή γνώμη ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό που συνέστησε ο Άλεστερ Κάμπελ είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή, δια της διολυστήσεως, ψηφίσεις δεν ψηφίσεις, θα σε μάθουμε εμείς πώς πρέπει να ψηφίσεις.
Ναι, βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο, ξέρετε, για τη Βρετανία. Και χτες η πρόταση που έγινε από μια διακομματική ομάδα βουλευτών για δεύτερο δημοψήφισμα απορρίφθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το Εργατικό Κοινοβούλιο. Από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, έτσι. Ούτε οι εργατικοί το ψήφισαν. Κάποιοι από τους εργατικούς το ψήφισαν. Οι περισσότεροι απήχαν από την ψηφοφορία και κάποιοι ψήφισαν εναντίον, έτσι. Δηλαδή η πλειοψηφία ήταν, δεν τη θυμάμαι ακριβώς, αλλά ήταν 3/4, ξέρω εγώ, του σώματος απέρριψε το δεύτερο δημοψήφισμα. Γιατί ξέρετε, η Βρετανία είναι και ισχυρή χώρα, είναι μια περήφανη χώρα. Δεν να τη πει ότι ψήφισε λάθος, ξαναψήφισε αύριο, όπως το κάναμε την Ιρλανδία ή το κάναν με εμάς. Εμείς δεν ξαναψηφίσαμε βέβαια, αλλά μετά από το θάλαμο βασανιστήριων του κυρίου Σόιμπλε, η κυβέρνηση υποτάχθηκε και ανέρευσε το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015. Η Βρετανία είναι Βρετανία, είναι πυρηνική δύναμη, χώρα μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και ξέρετε, δεν πιάνουν και αυτά, ότι αυτά που μας λέγανε εδώ στην Ελλάδα και πιάσανε σε ένα κομμάτι του πληθυσμού, ότι θα γίνει πυρηνικός χειμώνας άμα φύγουμε από το ευρώ. Η Βρετανία δεν είναι στο ευρώ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση το λένε. Δεν πιάνουν αυτά στη Βρετανία και δεν πιάνουν γιατί και η αντικειμενική κατάσταση λέει άλλα. Ξέρετε, τώρα κύριε Σαχίνη, η Βρετανία, παρότι έχουν περάσει 2,5 χρόνια από το δημοψήφισμα και λέγαν όλοι ότι θα καταρρεύσει η οικονομία, θα φύγουν οι πολυεθνικές από εδώ από το ΣΥΤΙ και θα μείνουν άνεργος ο κόσμος, θα κλείσουν επιχειρήσεις κλπ. Η Βρετανία σήμερα έχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και σαφώς υψηλότερους από τη Γερμανία. Η ανεργία της βρίσκεται στο νάδιρ. Από όλες τις απόψεις η οικονομία της έχει δυναμισμό. Με την παγκόσμια κατάταξη στον δείκτη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας βρίσκεται στην τέταρτη θέση παγκόσμια μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Γερμανία. Και το βλέπετε παντού αυτό. Ακόμα και στο Champions League και στο Europa League είναι 4 ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν έχει γίνει κάτι που να έχει αλλάξει προς τα χειρότερα την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σωστά, πέρασε και η Arsenal χθες. Πείτε μου, σας παρακαλώ, είναι κατακλείδη. Όλα αυτά τελικώς, το αρχικό ερώτημα, θέλετε Βρετανία, θέλετε Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία, τι λένε? Και είναι και χρονιά ευρωεκλογών. Κοιτάξτε, λένε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια οξύτατη κρίση, τώρα το Brexit τα σκεπάζει όλα τα άλλα και κρύβει τα προβλήματα που έχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, που βρίσκεται σε ένα σημείο παράλυσης αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δηλαδή ο Μακρόν κάτι τόσο διατυπώνει μεγάλο επίβολα σχέδια για μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, για τη σωτηρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Η Γερμανία από το ένα αυτή μπαίνει της κυρίας Μέρκελ, από το άλλο βγαίνει, δεν προχωράει τίποτα στην πράξη. Με την Ιταλία έχουν τεράστιο πρόβλημα, οι ιταλικές τράπεζες είναι πάντα στο κόκκινο. Οι διαλυτικές τάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα φαινόμενα Όρμπαν στην Ουγγαρία και όλα και λοιπά, μεγαλώνουν και στις ευρωεκλογές που λέτε όλα δείχνουν πως θα πρόκειται για ένα σοκ, πολιτικό σοκ που όλοι το έχουν προβλέψει. Δηλαδή οι δύο μεγάλες συνασπισμοί, το Λαϊκό Κόμμα και η Σοσιαλδημοκρατία, θα πάθουν μεγάλη ζημιά σε αυτές τις ευρωεκλογές και διάφορες αντιευρωπαϊκές, ας το πούμε έτσι, δυνάμεις διαφόρων αποχρώσεων και από τα δεξιά και από τα αριστερά θα ενισχυθούν σοβαρά. Είναι δηλαδή σαν ένα μεθυσμένο καράβι που προχωρά χωρίς σχέδιο και χωρίς πηξίδα. Ωραία πράγματα. Κύριε Παπακοσταντίνου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Τουλάχιστον είναι ενδιαφέροντες οι καιροί, αρκεί να μην έχουν απολύξεις όπως οι πρωινοί. Θυμάστε ότι ήταν στην αρχαία Κίνα, το να ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς ήταν κατάρα, έτσι. Σωστά. Διότι ενδιαφέροντες καιροί σημαίνει συχνά καταστροφές.